κάποια πράγματα τώρα, ας πούμε έτσι, τα οποία δεν αλλάζουν. Γιατί είσαι τώρα η θέση της δουλειάς σου, για μια γυναίκα φαντάζομαι είναι πιο εύκολο από τον... Ηθοποιό. Ναι, που ίσως εκείνα ζήλευε, να. Τώρα είναι πιο εύκολο, γιατί όχι. Δεν το έχω. Ποτέ μιλες ποτέ πάντως. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, τώρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα ήθελες να κάνεις κι άλλο παιδί, ας πούμε. Δεύτερο παιδί δεν θα ήθελες. Όχι. Ένα αγόρι, ένα γκλετσάκι δεν θα ήθελες να κάνεις, ας πούμε, άντρα. Ένα γκλέτσαρο. Ένα γκλέτσαρο, ξέρω εγώ. Δεν μου λέει τίποτα αυτά. Δεν τα έχω ξεπεράσει αυτά. Τι θα πει γκλέτσος τώρα και εντάξει, σιγά τα αυγά. Όχι για σένα. Όλοι οι παπάδες θέλουν ένα αγόρι που λένε να μοιραζόμαστε τα ανδρικά, ας πούμε. Δεν λέει τίποτα. Σ' αρέσει που είσαι δύο γιους, ε? Ναι, μ' αρέσει. Δεν θα ήθελες και μια κόρη? Θα ήθελα, αλλά εντάξει, τώρα τα δύο παιδιά νομίζω ότι είναι. Τώρα δεν ξέρω, ο Θεός θα μας φέρει αύριο, αλλά. Εγώ πάντως θέλω. Εγώ είμαι ευτυχισμένος με την κόρη μου, πολύ. Τι όνειρα κάνεις για την κόρη σου? Εντάξει, να. Δεν κάνω μεγάλα όνειρα. Τώρα τι μεγάλα όνειρα να κάνεις? Θέλω. Έχω πολλές φοβίες με την κόρη μου. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι μη δεν προλάβω να την τακτοποιήσω. Τι εννοείς? Να βρει το δρόμο της. Ξέρεις, μην τύχει κάτι και φύγω νωρίτερα και δεν βρει το δρόμο της. Γιατί αυτό σου έχει περάσει από το μυαλό? Δεν πέρασε, ξέρω. Περιπέτει με την υγεία του. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα δεις ότι όσο μεγαλώνει τα παιδιά σου, θα το σκέφτεσαι αυτό. Αισθάνεσαι πιο αναλώσιμο. Να δω τι θα γίνει με τα παιδιά. Ειδικά σε μια τέτοια κοινωνία όπου δεν υπάρχει καμιά σιγουριά, τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, παίρνουν τυχεία. Mm-hmm. Τα πάντα. Και?